Ну, хочу сказать, что хорошая игра в нашем исполнении, но очень легко мы пропускаем голы, потом приходится перестраиваться, да, и хочу выразить благодарность ребятам, что они не пустили руки, да, играли до конца, сравняли счет и могли выйти вперед. Так что есть куда двигаться, да, куда расти, будем стараться от игры к игре играть уже, естественно, на результат, то есть каждая игра для нас какая-то тречка. Καλησπέρα. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι που παρακολούθησαν οι φιλάθλοι. Είναι γεγονός ότι δεχόμαστε εύκολα τέρματα και δύσκολα σκοράρουμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου ότι παρότι βρέθησαν να είναι από το να κάνουν ένα μηδέν να χάνουν να κυνηγούν το σκορ, καταφέραμε και σοφαρίσαμε. Από παιχνίδι σε παιχνίδι βελτιωνόμαστε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συνεχώς και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις προπονήσεις. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για μας και γι' αυτό παλεύουμε. Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν καθοριστικό για την παραμονή της ομάδας. Нет, конечно, это еще у нас осталось 12 игр. За 12 игр выиграю все 12 игр, и ты остаешься в этой лиге. Так что мы будем цепляться за каждую игру. Όχι, φυσικά, έχουμε ακόμη 12 αγωνιστικές. Ο Κρέας βλέπει την κάθε αγωνιστική και τον κάθε αντιπάλο στα μάτια και προσπαθούμε πάντα για το τρίποντο και τους τρεις βαθμούς. Αν χαθούν οι ελπίδες και μαθηματικά θα παλέψει η ομάδα όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος ή θα κάνει κάποιο rotation στη συνέχεια για παίχτες που θα μείνουν και για τη νέα σεζόν. Если то есть есть уже статистически, если мы уже на второй лиге, вот как это ротация, то есть поставить игроки, которые не так столько много играют, которые остаются на второй лиге. Но мы об этом не думаем. Я вам скажу одно, что у нас 21 полевой игрок и 4 вратаря, и они все достойны играть с первых минут. И ребята будут получать игровую практику, кто-то меньше, кто-то больше. То есть мы даже не думаем о том, что там мы уже где-то или что-то. Да, мы будем играть каждую игру, и для нас каждая игра – это как последний бой. Ο Κρέας έχει 21 ποδοσφαιριστές συν 4 θερμοφύλακες, οι οποίοι είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα προσπαθούμε πάντα για την νίκη, για το τρίποντο. Και αυτό θα συνεχίσουμε. Και έχω να προσθέσω σε αυτό, μέρος της διοίκησης, ο Ακρίας είναι ο ιστορικότερος σωματείος στην Πάφο και παίζει πάντα για το ήθος του. Στον κάθε αγώνα, ανεξαρτήτου αντιπάλου, βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο στα μάτια. Ευχαριστούμε.